Παρέα με την Εύη Ιωαννίδου για να μας απαντήσει για όλα. Τελικά έχεις κάνει unfollow τη Maggie Drio? Όχι, δεν την έχω κάνει unfollow γιατί δεν την είχα ποτέ και follow. Δεν την ακολούθησα ποτέ. Δεν έτυχε, το είχα ξεχάσει τελείως όταν βγήκα από το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί βγήκε το είπα αυτό, νόμιζα ότι την είχα. Δεν την είχα ποτέ. Είστε φίλες τελικά με τη Maggie? Δεν έχουμε μαλώσει, αλλά δεν είμαστε και φίλες. Τελικά σου απάντησε ποτέ αυτός ο καθρέφτης ποια ήταν η πιο ωραία μέσα σε αυτό το σπίτι? Κάνεις ασκήσεις, χαλαρώνεις, αλλά αυτό δεν μου το απάντησε ποτέ ο καθρέφτης. Και έχω παράπονο. Περίμενα να μου απαντήσει εμένα, αλλά εντάξει, αυτό σαρκάζομαι γιατί μου αρέσει αυτό. Οπότε πολλοί το παρεξηγούν. Οπότε... Έχεις δεχτεί προτάσεις μετά από το παιχνίδι? Πάρα πολλές προτάσεις και από τηλεόραση και στο χώρο της μόδας. Τηλεόραση πού? Θα σε δούμε κάπου? Όχι, δεν θα με δείτε κάπου, αλλά δεν μπορώ και να σε αποκαλύψω γιατί είναι αρκετές. Δεν δέχτηκα βέβαια σε καμία, γι' αυτό δεν με βλέπεις και κάπου. Από εκεί και πέρα έχω κλεισμένο σχεδόν όλο τον Ιανουάριο και μετά. Το πρώτο μου ταξίδι μετά το παιχνίδι ήταν στο Λονδίνο και το δεύτερό μου τώρα θα είναι στο Μιλάνο. Θα πάω στην εβδομάδα μόδας. Αυτή την περίοδο δεν έχω κάποιο μάνατζερ. Έχω όμως τον πατέρα μου, ο οποίος με συμβουλεύει πάρα πολύ και είναι δίπλα μου σε ό,τι και αν κάνω. Έχω και ένα backup της επιχειρήσης της οικογένειάς μου στη Βέρεια. Οπότε μπορώ να πω ότι άμα δεν τα καταφέρω σε κάτι, έχω αυτό που είναι δεδομένο για μένα, ότι αργότερα θα ασχοληθώ και με τις επιχειρήσεις. Οι γονείς σου πώς αντέδρασαν όταν σε είδαν να βγαίνεις ίσως λίγο πιο κακιά στην τηλεόραση από ότι ίσως μπορεί να σε ξέρουν ως άνθρωπο? Ήταν ένα σοκ στην αρχή, γιατί γενικότερα δεν δίνω δικαιώματα σαν άνθρωπος. Τους πείραξε. Όλο αυτό όμως άλλαξε. Ο κόσμος και οι αγκαλιές που δέχομαι καθημερινά είναι απίστευτες. Ειλικρινά, ήμουνα στη Βέρεια και ερχόντουσαν από πόλεις να με δούνε, από διάφορα μέρη και είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό, πραγματικά.